Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε σεφταγές. Πολύ καλά ακούστε, θα σας δείξω τον τρόπο που μπορείτε να φτιάξετε σπιτικές σεφταγές. Θα συνοδεύσουμε με κυπριακή πίτα για να κάνουμε ένα ωραίο τυλιχτό, έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Και θα σας δείξω πώς μπορείτε να προετοιμάσετε τις πιο νόστιμες σεφταγές που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Όντως είναι πολύ απλή, αν και φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολύ σύνθετο, σας λέω ότι μια φορά να τις φτιάξετε, θα καταλάβετε τη φιλοσοφία και θα είναι πάρα πολύ εύκολο να τις φτιάχνετε κάθε φορά. Λοιπόν, χρειαζόμαστε το ψωμάκι μας, οπότε έχω πάρει γλυκό ψωμί του τόστ, θέλουμε να έχει λίγο ζάχαρη μέσα, να σας πω την αλήθεια, και θα βάλουμε το ψωμάκι μας σε ένα μιξεράκι. Μαζί θα ρίξουμε και όλα τα μυρωδικά, και τα μυρωδικά που βάζουμε παραδοσιακά στις σεφταγές είναι νούμερο 1, κανέλα. Δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί, αλλά η κανέλα είναι το χαρακτηριστικό μυρωδικό που έχουμε στις σεφταγές. Εμένα μου αρέσει να βάζω και κύμινο και κόριανδρο. Θα προσθέσουμε μία σκελέτα σκόρδο. Εδώ. Αλάτι πιπέρι. Και δεν θα το λυπηθείτε, θα ρίξετε μπόλικο αλάτι πιπέρο. Γιατί έχουμε μισό κιλό κιμά στη συνέχεια να μαριναρούμε. Οπότε χρειαζόμαστε και πιπεράκι και αλατάκι. Και ξεκινάμε πρώτα απ' όλα χτυπώντας αυτά τα υλικά μεταξύ τους. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε λάδι και μαϊντανό. Τέλεια. Τώρα θα προσθέσω το λάδι μου, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και το μαϊντανό μου. Το μαϊντανό δεν το βάζουμε στην αρχή γιατί το μήνυμα μας θα βγει πράσινο, οπότε δεν θέλουμε να βγει πράσινο. Θέλουμε να έχει μαϊντανό, αλλά θέλουμε να το ρίξουμε τελευταία στιγμή μαζί με το λαδάκι. Παίρνουμε μόνο τα φύλλα, χωρίς τα κοτσάνια, και εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο θυμαράκι. Και χτυπάω πολύ καλά. Όχι πολύ καλά, χτυπάω λίγο γιατί δεν θέλω να γίνει πράσινο το μείγμα. Και αυτή λοιπόν είναι η μαρινάδα μου για τις σεφταγές. Οπότε, τώρα χρειάζομαι τον κιμά μου. Μισό κιλό κιμά. Και θέλω ένα ωραίο μπολάκι, θα πάρω αυτό. Θα βάλω μέσα το κιμά, θα ρίξω μέσα και όλη τη μαρινάδα. Και βουαλά, αυτό ήταν. Θα κάνουμε ένα πολύ καλό ανακάτεμα. Και ο κιμάς μας είναι έτοιμος. Το δύσκολο κομμάτι μόλις πέρασε. Και έχω ετοιμάσει εδώ πέρα τις μπόιες. Αυτές είναι ουσιαστικά οι σκέπες από το αρνί. Είναι αυτό που τυλίγουμε πάρα πολύ ωραία φαγητά πασχαλινά που κάνουμε και είναι το χαρακτηριστικό των σεφταγιών. Οι μπόιες θέλουν να μείνουν μέσα σε νεράκι και ξύδι ή λεμόνι, ό,τι θέλετε από τα δύο, για κάμποσες ωρίτσες, μέχρι που να γίνουν ωραίες. Και στη συνέχεια τις σουρώνουμε πολύ καλά, βγάζουμε την υγρασία και είναι έτοιμες να τυλίξουμε ό,τι φανταστεί ο νους μας. Σε γκουρμέ εκδοχή έχω τυλίξει ακόμα και αστακό. Αλλά οι Κυπραίοι είναι πολύ πιο μπροστά, οπότε τυλίγουν με τις μπόγιες πολύ ωραίες σεφταγές. Γι' αυτό το λόγο. Παίρνουμε ουσιαστικά και κάνουμε ένα σουτζουκάκι, λίγο μικρότερο από σουτζουκάκι, εδώ. Το βάζουμε μπροστά μας, εδώ στην μπόγια, παίρνουμε ένα μαχαίρι και φροντίζουμε να κόψουμε αρκετή μπόγια, εδώ. Τόσοι ώστε να καλύψουμε όλο το κεφτεδάκι μας και να μην αφήσουμε καθόλου κενά. Δεν θέλουμε κενά, θέλουμε να έχει μπόγια. Τυλίγουμε εδώ, τυλίγουμε εδώ, τυλίγουμε εδώ και εδώ. Η κάτω πλευρά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι από κάτω, γιατί από αυτή την πλευρά πρέπει να ψήσουμε στη συνέχεια όταν θα βάλουμε σε σχάρα στο φούρνο. Οπότε, επειδή δεν φαίνεται πού είναι η κάτω πλευρά και πού είναι πάνω και εκεί πέρα που τυλίγουμε, πάντα όταν τελειώνετε να αφήνετε την κάτω πλευρά από κάτω για να θυμάστε. Οπότε, θα κάνω και ένα δεύτερο να σας δείξω. Και να διευκρινίσω ότι μπόγια μπορείτε να πάρετε από οποιοδήποτε χασάπι και να πάτε. Ζητήστε μπόγια ή σκέπη, δεν ξέρω πώς θα σας τη δώσει. Θα σας δώσει αυτό ακριβώς το κομμάτι που βλέπετε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, εύκολα. Κόβουμε εδώ λίγο. Τυλίγουμε. Εμένα μου αρέσει όταν κάνω σεφταγές να βάζω αρκετή μπόγια. Γιατί η μπόγια δίνει ένα χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση. Ουσιαστικά η μπόγια είναι το πιο χαρακτηριστικό πάνω στις σεφταγές. Δεν τη λυπόμαστε. Βάζουμε αρκετή και με τον ίδιο τρόπο θα ετοιμάσω όλη την υπόλοιπη γέμιση μου. Και η τελευταία μας σεφταγιά εδώ. Και όπως και πριν σας είπα, πάντα να θυμόμαστε ότι εκεί πέρα που τυλίγουμε η κάτω πλευρά, το τελείωμα, πρέπει πάντα να είναι πάνω στον πάγκο για να μπορούμε να θυμόμαστε ποια είναι η κάτω πλευρά. Σε περίπτωση που το βάλουμε ανάποδα τώρα, η μπόγια θα ανοίξει και θα φύγει όλη η γέμιση από μέσα. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε
η κάτω πλευρά να πάει πάνω στη σκαριέρα. Έχω ζεστάνει ήδη τη σκαριέρα μου. Μπορούμε να τα κάνουμε και στο φούρνο. Στου 190 βαθμού θέλουν περίπου 15 με 20 λεπτάκια. Αλλά παραδοσιακά θα βάζουμε πάνω σε μια σκαριέρα. Μπορείτε να τα βάλετε και λίγο λαδάκι από πάνω. Αλλά η μπόγια είναι αρκετά λιπαρή. Οπότε θα βγάλει λάδι και αυτή. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα ψήσω και τις υπόλοιπες αχιαίες για να σερβίρω στη συνέχεια. Βγάζουμε και τα τελευταία μας εδώ. Τέλεια. Κλείνουμε τη φωτιά και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε ένα proper κυπριακό σαντουίτς. Ετοιμάσουμε λίγο να δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάναμε, άμα κάναμε σωστή δουλίτσα. Είμαι καταπληκτικός. Λυπάμαι πάρα πολύ που σας το λέω, αλλά άμα την κάνετε τη συνταγή ακριβώς όπως σας έδειξα, θα είναι η top σεφταλιά που έχετε δοκιμάσει. Παναγία μου, είναι τόσο νόστιμο. Κάτσε να ετοιμάσω πριν τα λαχανικά μου, για να μην τα κάνω εκείνη την ώρα. Οπότε θέλουμε κρεμμυδάκι. Εδώ. Θέλουμε λίγο ντοματούλα. Θέλουμε και λίγο λάχανο. Εδώ. Τέλεια, φτάνουν όλα μια χαρά. Και όσο θα φτιάχνουμε το σαντουίτς μας, θα τρώμε και σε φταλιά. Είναι τόσο νόστιμο. Η κανέλα, το κύμινο και ο κόριανδρος πραγματικά θα απογειώσουν τη συνταγή σας. Λοιπόν, πάρτε ένα μαχαιράκι, τρυπήστε εδώ. Καλό είναι βέβαια να τα ζεστάνουμε πρώτα λίγο, γιατί ανοίγουν πιο εύκολα. Θα το δουν και οι Κύπροι και θα λένε πως δεν ζέστανα την πίτα. Κανονικά τη ζεσταίνουμε. Αλλά αυτό το φανταστικό που έχουν, γιατί πρέπει να πάτε στην Κύπρο για να φάτε ένα σωστό έτσι, σάντουιτς με σεφταλιά, βάζουν αρκετά λαχανικά και αυτό είναι που μου αρέσει. Οπότε θα βάλω λάχανο, θα βάλω κρεμμύδι. Στην Κύπρο βάζουν και καρότο, και μας αρέσει το καρότο. Θα βάλω και ντομάτα. Και το βασικό στο κυπριακό σάντουιτς είναι αυτό, ότι έχει πάρα μα πάρα πολλά λαχανικά. Οπότε έχουν αρκετά λιπαρά οι σεφταγιές, αλλά ισορροπούν καταπληκτικά γιατί παίρνεις υδατάνθρακα από το ψωμάκι σου, φυτικές ίνες, βιταμίνες και όλα τα καλά στοιχεία από τα λαχανικά σου. Οπότε θα βάλω και λίγο τζατζίκι για να το κάνουμε σωστά. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Και να σας πω ότι άμα πάτε στην Κύπρο θα φάτε τα μεγαλύτερα sandwich ever. Οι άνθρωποι δεν λυπούνται το κρέας όταν το βάζουν μέσα σε sandwich. Υπάρχει περίπτωση να πας να πάρεις ένα σουβλάκι και να έχει μέσα 3-4 καλαμάκια. Αν είναι δυνατόν. Βέβαια είναι μικρότερα, αλλά βάζουν πολύ ποσότητα από κρέας και κάπως έτσι θα μοιάζει η δικιά μας τέλεια σεφταλιά. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το θυμάρι, όπως είπα και πριν, θα ξαναβάλω λίγο θυμαράκι από πάνω για να φαίνεται εδώ πέρα λίγο το πράσινο, να φαίνεται έτσι ωραίο, κοιτάξτε. Και θα ετοιμάσω άλλη μία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, κοιτάξτε. Ανοίγουμε το ψωμάκι. Εδώ, βάζουμε μέσα τα λαχανικά μας, λάχανο, καρότο, ντομάτα, κρεμμύδι, βάζουν ένα τύπου κόλσλο μέσα, βάζω και την ντοματούλα μου και μπόλικο τζαντζίκι, μπορούμε να βάλουμε και γιαούρτι άμα θέλουμε και καθόλου λείπεις στις σεφταγές, μπορείτε να βάλετε και τρεις, μπορεί να βάλετε και τέσσερις και βασικά θα το κάνω, θα βάλω τέσσερις. Κλείνουμε και εδώ. Ωλαλα. Κοιτάξτε. Νομίζω αυτό το έκανα πάρα πολύ μπαμπάτσικο. Είναι καταπληκτικό. Και αυτό το ξυλαράκι είναι μια χαρά. Θα βάλω εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Και θα σας αφήσω να τα χαζεύετε όση ώρα θα τρώω εγώ τις σεφταγές μου εδώ πέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσετε. Ελπίζω να κάνετε τις σεφταγές. Θα καταλάβετε πόσο νόστιμες είναι εφόσον ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω από το βίντεο και βεβαίως να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Τι άλλο πρέπει να κάνετε? Μπράβο! Αυτό ακριβώς. Κάποιοι το απαντήσαν πάρα πολύ γρήγορα και μόλις κερδίσανε ένα τίποτα. Αλλά δεν έχει σημασία, κάτι κερδίσατε. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες σεφταγές πρέπει να συνοδευτούν με μία παγωμένη κοκακόλα. Μόνο έτσι θα σβήσει σωστά τη γεύση που σας δίνουν οι σεφταγές. Γιατί αυτά τα δύο γεννήθηκε το ένα για το άλλο. Οπότε δυστυχώς θα πρέπει να πάρω και τα δύο και να φύγω και να σας αποχαιρετήσω. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!